Ήταν εμπλεκόμενο στην απαγωγή των δύο ανηλίκων στο πάρκο εκεί της Αγλατζάς. Να πάμε στον κύριο Ανδρέου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρέου. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Είχαμε εξέλιξη, ενώ υπήρχε άρνηση από την πλευρά του για συμμετοχή στην απαγωγή. Τελικά χθες έσπασε και ομολόγησε ότι ήταν το πρόσωπο το οποίο κατήγγειλαν τα παιδιά. Ναι, έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι η σύλληψη του έγινε εκατοστροφή και με την βοήθεια κάποιων πολιτών οι οποίοι μας είχαν εξασφαλίσει κάποιο φωτογραφικό υλικό για το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ήταν ύποπτος. Όπως είχαμε πει και χθες, εντοπίστηκε από μέλος της αστυνομίας το οποίο βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στο συγκεκριμένο πάρκο. Εντοπίστηκαν βέβαια την ίδια πάνω του κ. Δημητρόπουλου, όπως για παράδειγμα τα παπούτσια του, τον μπουφά που βρέθηκε ύστερα στην κατοικία του. Ήταν τα αντικείμενα τα οποία είχαν δώσει και ως περιγραφή τα δύο παιδιά. Αρχικά είχε αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη. Οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας, εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησης εναντίον του για περίοδο 8 ημερών. Αργότερα, ανακρινόμενος, φαίνεται να παραδέχτηκε τη διαπράξη του αδικήματος. Ξέρετε, αυτή η σύλληψη στέλνει και ένα μήνυμα, και το λέω ως γονιός τώρα αυτό, ότι στα πάρκα αυτά καλό είναι να πηγαίνουν τα παιδιά μας, βέβαια και είναι καλό να πηγαίνουν, αλλά χρειάζεται να είναι και λίγο ψηλιασμένα, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να σου προκύψει, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί ως γονείς, ειδικά για τα ανήλικα παιδιά μας, ιδιαίτερα πολύ νεαρής ηλικίας, τα οποία πρέπει όλα να είναι υποψιασμένα. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να συμβολεύουν τα παιδιά τους για τέτοιους ενδεχόμενους κινδυνούς. Φυσικά, να πούμε, για να μην πανικοβαλλεύει ο κόσμος, ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση, δεν υπήρχε τέτοια άλλη περίπτωση. Φυσικά ο ίδιος ο ύποπτος έχει προβάλει διάφορους ισχυρισμούς για το λόγο που προέβηκε σε αυτή την ενέργεια. Τα οικονομικά, κυρίως τα οικονομικά, ήταν λέει έτσι αυτό, μάλιστα. Ακριβώς. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το αδίκημα είναι αδίκημα, είναι σοβαρό. Και όπως έχω πει και πολύ σωστά έχετε πει και εσείς, πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι και να λαμβάνουμε τα μέτρα. Προσεκτικοί. Τώρα πάμε σε μια υπόθεση που δεν είναι η πρώτη φορά που την κουβεντιάζουμε. Είχαμε μια νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης, τη Λεμεσό αυτή τη φορά.